Κυρία Αλεύρα, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το κεντρικό σας μήνυμα για σήμερα που στέλνετε στην ελληνική κυβέρνηση. Το κεντρικό μας μήνυμα σαν εργαζόμενοι την οποία μας εκπροσωπεί αυτή η κυβέρνηση που έχει βγει από τον ελληνικό λαό, είναι ότι πρέπει επιτέλους να μας πάρουν στα σοβαρά, πρέπει επιτέλους να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε, να δούμε ποιοι λένε αλήθειες και ποιοι λένε ψέματα. Πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα που λένε όλοι ότι θα καταστραφεί όλη η Χαλκιδική και γενικά όλη η Ελλάδα. Θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, θα συζητήσουμε. Δεν θα ερχόμαστε εδώ, θα μας λένε οι υπουργοί ότι ναι, παιδιά, πάτε πάνω, όλα είναι καλά και θα συνεχίσετε τις εργασίες σας. Και μόλις ανεβαίνουμε στη Χαλκιδική, θα μας λένε stop, όλα είστε παράνομοι. Είδαμε σήμερα την συνάντηση με τον κύριο Τσιρόνο που δεν κατέληξε τελικά κάπου. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα, πρώτα ο Θεός να ανεβεί ο κόσμος μας πάνω, να πάει ασφαλής στα σπίτια του και από Δευτέρα θα ξεκινήσουν νέες κινητοποιήσεις ώστε να περαστεί το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν παίζουμε. Το μεροκάματό μας δεν θα το ακουμπήσει κανένας. Δεν δεχόμαστε να μας κάνουν μετανάστες στην ίδια μας τη χώρα και στα ίδια μας τα χωριά. Το πονάμε το μεταλλείο, δεν είμαστε με καμία Ελντοράντο, δεν είμαστε μπομπολάκια, δεν είμαστε πληρωμένα μπομπολάκια. Δουλεύουμε αξιοπρέπεια, έχουμε τους μισθούς μας και έχουμε τις οικογένειές μας. Ο κύριος Τσιρόνης είπε ότι αποτελείται ασπίδα για την εταιρεία. Τι του απαντάτε? Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο κύριος Τσιρόνης και εγώ πληροφορήθηκα, παρότι δεν ήμουν πάνω στη συνάντηση, ότι είπε αυτή την κουβέντα. Εγώ προσωπικά θα τον πω ότι δεν είμαι Ελντοράντο. Εγώ είμαι ένας απλός εργαζόμενος, ο οποίος πάει, κάνει το μεροκάματό του και γυρνάει στο σπίτι του. Αυτό και τίποτε άλλο. Σήμερα μαθαίνουμε θα κατασκηνώσετε σε εισαγωγικά εδώ στο Σύνταγμα, κύριε Αλεύρα. Αλλάξανε τα πράγματα, διότι είναι λίγο επικίνδυνα αυτά. Θα γυρίσουμε όλοι πάνω. Γυρίσετε όλοι πάνω, έτσι, ανεξαρτήτως, δεν θα μείνει κάποιος εδώ δηλαδή. Ίσως μείνει μια αντιπροσωπεία, διότι πρέπει να γίνουν κάποια ραντεβού και από Δευτέρα κατά πάσα πιθανότητα θα ξανακατεβούμε στην Αθήνα. Με ποιο τρόπο δεν το γνωρίζω ακόμα για να σας το απαντήσω. Άρα, με λίγα λόγια, κύριε Αλεύρα, το μήνυμα που στέλνετε στην ελληνική κυβέρνηση είναι ότι θέλετε εδώ και τώρα μια πολιτική απάντηση και ένα ξεκάθαρο μήνυμα εν ολίγης. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα για να καταλάβουμε εμείς και όλος ο κόσμος εάν θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ή εάν θα μας έχουν στο δρόμο και απέναντί τους. Απέναντι σε μια αριστερή κυβέρνηση η οποία εκπροσωπεί τον εργάτη.